Χαίρομαι που σας βλέπω όλους καλά και χαμογελαστούς. Επιτρέψτε μου να πω, να κάνω μια σύντομη εισαγωγή πριν δώσω τον λόγο στον Θόδωρο. Το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να προέκυψε ως απάντηση στον κορονοϊό, ο οποίος εδώ και μήνες στοιχίζει δυστυχώς την ζωή σε δεκάδες χιλιάδες Ευρωπαίους και βυθίζει την Ευρώπη στην βαθύτερη οικονομική ύφεση από τη σύστασή της. Αποτελεί όμως και μια πολύ σημαντική τομή στις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς καταρρύπτει ένα ταμπού, το ταμπού της κοινής έκδοσης χρέους, μεταβιβάζοντας πόρους στα μέλη που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Σηματοδοτεί κατά συνέπεια μια ιστορική στιγμή στην πορεία της Ένωσης. Γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα ανήκει στις πιο ευνοημένες χώρες της Συμφωνίας, καθώς οι ροές που θα λάβει θα είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωζώνη, ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτό είναι όμως κάτι το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει σε πανηγυρισμούς. Αντιθέτως, πρέπει να οδηγήσει σε σχεδιασμούς για μια δομική αναδιάρθρωση της εθνικής οικονομίας, ώστε να σπάσει ένας φαύλος κύκλος υστέρησης και μειωμένης ανταγωνιστικότητας που δυστυχώς διαρκεί δεκαετίες. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τα συγκεκριμένα ποσά που αφορούν στο Ταμείο Ανάκαμψης. 72 δις συνολικά θα εδρεύσουν στη χώρα από τα ευρωπαϊκά ταμεία για την επόμενη επταετία, 32 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και περίπου 40 δις από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τα οποία θα διατεθούν μέσα από δράσεις του ΕΣΠΑ και της κοινής αγροτικής πολιτικής για την επόμενη εξαετία. Ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό, το οποίο έχω πει πολλές φορές ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μην το εκμεταλλευτούμε στο έπακρο. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ όλη την ομάδα η οποία εργάστηκε μεθοδικά, έτσι ώστε να είμαστε μία από τις πρώτες χώρες που υποβάλλει στις Βρυξέλλες το αναλυτικό εθνικό προσχέδιο δράσης, το οποίο μάλιστα διαπιστώνω ότι είναι και εξαιρετικά βαρύ ως προς τον, ως προς τον όγκο του, αλλά επειδή έχω την ευκαιρία, να το διατρέξω, είναι και εξαιρετικά ποιοτικό ως προς τη δουλειά την οποία έχει γίνει. Όπως έχουμε δεσμευθεί, θα παρουσιαστεί σε λίγες μέρες από τον αναπληρωτή υπουργό, τον Θόδωρο Σκυλακάκη. Θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσω της ΟΚΕ και της πλατφόρμας Open Gov για τον επόμενο μήνα και στη συνέχεια θα συζητηθεί στην τελική του μορφή και στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Περιλαμβάνει πρωτοβουλίες σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, σημαντικά έργα υποδομών όπως ο οδικός άξονας Ε65, ο ΒΟΑΚ, η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών, έργα με μεγάλη μαζικότητα και σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, όπως η σημαντική ενεργειακή αναβάθμιση ενός μεγάλου μέρους του κτηριακού μας δυναμικού, ένα εξοικονομώ πολύ πιο μεγάλο και πολύ πιο ευρύ από αυτά που έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα, σημαντικές εξυγχρονιστικές τομές, όπως η πλήρης ψηφιοποίηση των λειτουργιών της ΑΔΕ, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σημαντικές μεταρρυθμίσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα, όπως η χρηματοδότηση ρεαλιστικών τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, η επιτάχυνση της δικαιοσύνης, ένα νέο πλαίσιο επαγγελματικής εκπαίδευσης. Είναι ξεκάθαρο ότι το σχέδιο αυτό, το προσχέδιο μάλλον, υπηρετεί δύο κατευθύνσεις. Απαντά στα τρέχοντα ζητούμενα της συγκυρίας, με κυρίαρχη την προστασία και την τόνωση της απασχόλησης, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια ευκαιρία για μια ριζική μεταστροφή της εθνικής οικονομίας προς ένα αναπτυξιακό μοντέλο εξωστρεφές, καινοτόμο, το οποίο θα σηματοδοτεί επί της ουσίας την Ελλάδα του μέλλοντος. Μπορεί ένα μεγάλο μέρος της ενέργειάς μας να είναι προσιλωμένο στην αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας, όμως η κυβέρνηση εργάζεται μεθοδικά για να προετοιμάσει
την επόμενη μέρα. Τη μέρα όταν πια με μαζικούς εμβολιασμούς θα έχουμε αφήσει πίσω μας αυτήν την μεγάλη περιπέτεια. Θα είναι αυτή η μέρα στην οποία θα μπορούμε πια να σηματοδοτήσουμε μια καινούρια μέρα για τη χώρα μας και να αξιοποιήσουμε αυτή τη μοναδική ευκαιρία σε επίπεδο κεφαλαίων που προέκυψε λόγω του κορονοϊού και σε καμία περίπτωση δεν είμαστε διατεθειμένοι να την αφήσουμε αναξιοποιητή.